Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα channel, ένα live news. Μαζί θα είμαστε ως και τις 9. Μαζί βεβαίως θα δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το τι ακριβώς βεβαίως συμβαίνει στην χώρα μας, τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, το τι αλλάζει, τι έχει συμβεί με την διάσκεψη στο Βερολίνο, με την μη πρόσκληση της Ελλάδος, την απόφαση του Βερολίνου για την Λιβύη. Από την άλλη, υπήρχαν ανακοινώσεις αργά χθες το βράδυ και σήμερα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο στρατηγός Χαφτάρ ευχαρίστησε την Ελλάδα, ο ίδιος δηλώνει ικανοποιημένος και από την άλλη η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη για αυτήν την επιτροπή για τα όπλα να στείλει δυνάμεις εκεί για να παρακολουθεί. Είναι ένα θέμα που αλλάζει και εντείνει, αν θέλετε, τον εξοργισμό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά τα όσα συνέβησαν εχθές το βράδυ. Βεβαίως η Ελλάδα ήταν απούσα, να πούμε, δεν είχε προσκληθεί. Πολλά διεθνή μέσα τονίζουν ότι η Άγγελα Μέρκελ έκανε τελικά το χατήρι του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν για όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν. Είναι ραχτές οι εξελίξεις. Βλέπουμε το τι και πώς αντιδρά μάλλον η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν γύρω από αυτήν την απόφαση. Διατεθειμένος, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι να στείλει τα γεωτρύπανά του νοτίως της Κρήτης και όχι μόνο. Δεν θα πάμε στον κύριο Μίτσιο τώρα, κύριε Κελαϊδέ μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε αυτό. Θα πάμε στον κύριο Αρβανίτη, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις που είναι θετικές για μία συγκεκριμένη περιοχή και μιλούμε για την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την όλη αυτή εξέλιξη στο Βερολίνο θετικά, όπως η ίδια δηλώνει τουλάχιστον μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Πέτσα. Από την άλλη, έχουμε και θα έχουμε εντός των επόμενων ημερών πάρα πολλά νομοσχέδια γύρω από το θέμα του εκλογικού νόμου. Πολλά θα αλλάξουν. Πολλά εισηγείται το Υπουργείο Ιστορικών και επεξεργάζεται. Από την πρώτη Κυριακή, δήμαρχοι και περιφερειάρχες με το 40% να εκλέγονται δηλαδή, όπως για παράδειγμα μια κυβέρνηση. Έτσι θα συμβαίνει και με τις επόμενες προφανώς εκλογές. Ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται ο κύριος Θεοδωρικάκος στο Υπουργείο Ιστορικών. Υπάρχουν από εκεί αντιδράσεις και από, τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αν αλλάξει αυτός ο νόμος θα συμβούν πολλά και διάφορα. Υπήρχε σήμερα, γιατί πολλές φορές πολλοί στην Ελλάδα λέμε, ξέρετε, η κακή Ευρώπη που δεν κάνει αυτό, η κακή Ευρώπη, δεν κάνει το άλλο η καλή Ευρώπη. Τέλος πάντων, όταν μας βολεύει είναι καλή, όταν δεν μας βολεύει είναι κακή. Υπήρχε σήμερα κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το βιώνουν βεβαίως οι κάτοικοι στην Χαλκιδική, στην Ιερισσό, που έχουν δώσει αγώνες, έχουν οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Το ίδιο ενδεχομένως να συμβεί αύριο μεθαύριο και στην Αλεξανδρούπολη και στις Άπες, και δεν μιλώ για τίποτα άλλο παρά μόνο για τις εξορίξεις χρυσού. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει και μια πολύ σημαντική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, όπου το θέμα αυτό διεθνοποιήθηκε έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτή η ευχάριστη είδηση. Θα πάμε απευθείας, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφό μου καταρχάς και μετά ευρωβουλευτή, τον Κώστα Αρβανίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη, από την Καβάλα. Γεια σας από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, μία πολύ σημαντική είδηση, και τη λέω σημαντική διότι υιοθετήθηκε όλη αυτή η ανησυχία και αυτή η προσπάθεια την οποία είχατε κάνει λίγες εβδομάδες πριν, κύριε Αρβανίτη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δημάρχους της Θράκης που εμπλέκονται για τα χρυσορυχεία αλλά και με βουλευτές, για να διεθνοποιήσετε ένα ζήτημα που απασχολεί τουλάχιστον τώρα στην πραγματικότητα τους κατοίκους Χαλκιδικής της Ιερισσού. Και μετέπειτα ίσως, λέω εγώ, την Αλεξανδρούπολη, τις Άμπες κτλ. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την αναφορά που συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή. Τι έχει συμβεί, κύριε Αρβανίτη? Καταρχήν, εγώ αναφέρθηκα και στη Θράκη.
Βεβαίως. Αναφέρθηκα και στη Θράκη και είπα ότι το έγκλημα, αν συνεχιστεί στην Χαλκιδική, έρχεται η Θράκη και βεβαίως και οι γειτονικές χώρες πρέπει να σταματήσει, γιατί αυτό είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι έδαφος ιδιωτικών εταιριών. Είναι μεγάλη νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη και υπάρχουν 2-3 παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό. Ο πρώτος παράγοντας ήταν η τεκμηρίωση των πολιτών, των κατοίκων που με 2 συμπολίτες μας έκαναν 2 εξαιρετικές παρεμβάσεις. Έδωσα λοιπόν την εικόνα στην αρμόδια Επιτροπή Αναφορών το τι συμβαίνει. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κερδίσαμε να συνεχιστεί το θέμα και να παραμείνει ανοιχτό παρά την απόφαση τη δυσμενή που έχουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από 5 μέρες, 10. Εγώ τη θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή. Και πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Αναφορών, στην οποία δεν είμαι εγώ κανονικά μέλος, είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος δεν ήταν και τον αντικατέστησα, και όλο το γραφείο του Αλέξη με βοήθησε για να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ, γιατί το ξέρεις πολύ καλά εσύ, είχε μεγάλη αξία η συνάντηση που είχαμε κάνει πριν από ένα μήνα περίπου με τη ΣΚΑ Κέλλερ, με τους πράσινους δηλαδή. Οπότε, έτσι, πράσινοι, σοσιαλιστές και ΓΚΟΕ, καταθέσαμε από κοινού μια ενιαία στάση. Όμως, πρέπει να σας πω ότι, για να είμαι απόλυτα σωστός, και η δήλωση και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του κ. Αλαβάνου, ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, σε θετική κατεύθυνση. Ήταν ο άλλος Έλληνας ευρωβουλευτής. Και ήταν εξαιρετική για μας και για τα δικά μας και τη δική μας οπτική η τοποθέτηση του δεξιού από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βουλευτή που ήταν εκεί, όπου βεβαίως εγώ το ανέφερα αυτό, γιατί ήταν στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και είχε μεγάλη αξία το ομόφωνο της ιστορίας. Αυτή είναι η πρώτη νίκη, ότι το θέμα μένει ανοιχτό. Η δεύτερη νίκη είναι ότι θα έρθουν στη χώρα παρατηρητές περιβάλλοντος να δούνε τη φοβερή αυτή επένδυση στη Χαλκιδική, για να ξέρουν μετά πώς θα τοποθετηθούν για την άλλη. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό, κύριε Αρβανίτη, να πω, με τα όλα όσα συμβαίνουν, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την αλλαγή του κλίματος, με την κλιματική αλλαγή, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, εδώ τα πράγματα αρχίζει και αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι αρμόδιες επιτροπές, ότι αν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον, που έπρεπε να το είχαμε κάνει δεκαετίες πριν, θα βιώσουμε χειρότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στον πλανήτη ολόκληρο. Και ίσως να είναι ένα μέτρο αυτό που θα στείλει ειδικούς στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, στο σημείο και στις σκουριές όπου λειτουργούν τα χρυσορυχεία. Ναι, νομίζω ότι αυτό που βγαίνει πρώτον είναι ότι είναι αντιφατικό το μήνυμα. Από τη μια μιλάνε για new Green Deal και από την άλλη να χάνεται ένα βουνό και να χάνεται μια περιοχή και να κινδυνεύει άμεσα ολόκληρη περιοχή και ο υδροφόρος ορίζοντας και ο θαλάσσιος χώρος και βεβαίως οι καλλιέργειες και βεβαίως όλες οι δομές. Εγώ είπα και ένα άλλο πολύ απλό, θα το δουν και οι τηλεθεατές σας στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει, ότι μιλάνε, λέω, για κάποιες θέσεις εργασίας. Πόσο κοστίζει μια θέση εργασίας? Δηλαδή αυτό το τραγούδι των Κατσιμιχιών, για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο δουλειά. Δηλαδή για 600-1000 θέσεις εργασίας θα χαθεί μια ολόκληρη περιοχή. Είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα, δηλαδή, στη λογική αυτή. Κύριε Αρβανίτη, κάντε μου μια χάρη. Θέλω να βάλετε μόλις μια τελεία σε αυτά τα οποία συζητούμε, γιατί έχουμε το βίντεο έτοιμο και θέλω να το παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας. Και αμέσως μετά την προβολή αυτού του βίντεο θα επιστρέψουμε. Πάμε λίγο στο βίντεο από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Όταν είχε έρθει η κυρία ΣΚΑ Κέλλερ στην περιοχή, είχε μείνει άναυδη. Όσοι έχουν έρθει στην περιοχή έχουν μείνει άναυδοι. Έχω πάει, η εργασία μου πριν ήταν δημοσιογράφος, έχω καλύψει το θέμα αυτό. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή που αφορά στο περιβάλλον, στους ανθρώπους, στον πολιτισμό, στην κληρονομιά, παντού. Πόσο αξίζει η ζωή? Πόσους κόκκους χρυσού αξίζει? Και να το δούμε και ανάποδα, πρέπει να σας πω ότι η καταστροφή στον υδροφόρο ορίζοντα, η καταστροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον, η καταστροφή στα χωριά
δεν μπορεί να ισοσκελιστούν με 600 ή και με 1000 θέσεις εργασίας. Υπάρχει ένα τραγούδι στην Ελλάδα που λέει ότι για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Θεωρώ ότι, για να μην σας κουράσω, συμφωνώντας με τους συναδέλφους μου και με τον συνάδελφο από το Λαϊκό Κόμμα, και πήρα πολύ αισιοδοξία με την οπτική που βλέπουν οι συνάδελφοι το θέμα μας. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα που δεν αμφισβητεί κανείς, έτσι κι αλλιώς. Έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των πολιτών. Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες για την επένδυση αλλά και για τις καθυστερήσεις, για την προηγούμενη κυβέρνηση λέω, αλλά και για τις καθυστερήσεις. Και τώρα είμαστε σε ένα νέο περιβάλλον όπου κλείνεται το μάτι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε παρατηρητές, να έρθουν οι άνθρωποι από την να πάει το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, να μείνει το θέμα ανοιχτό, να πάνε παρατηρητές δικοί μας εκεί, να το δείτε. Και να δούμε αν αυτό έχει σχέση με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Στην κρίση που ζούμε σήμερα, στην περιβαλλοντολογική. Εδώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκεκριμένη Επιτροπή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί θέλω να σημειώσω και ένα τελευταίο. Ό,τι γίνει, Πρόεδρε, στην Χαλκιδική, στις Σκουριές, θα ξεκινήσει αύριο δίπλα στη Θράκη και πιο πάνω στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε χθες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή, του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, στην αρμόδια Επιτροπή. Παρακολουθήσαμε μαζί και το παρακολουθήσατε κι εσείς που ήσασταν στην Επιτροπή, κύριε Αρβανίτη, έτσι για την ιστορία, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές ποια ήταν ακριβώς η τοποθέτησή σας στην αρμόδια Επιτροπή, που πολύ σωστά λέτε αύριο στη Θράκη, μεθαύριο στη γειτονική Βουλγαρία. Και μετέπειτα κανείς δεν ξέρει και πού αλλού. Και δεν χαριστήκαμε. Δηλαδή, αν το παρατηρήσατε, είπα ότι με ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, Πάσο κτλ. Και ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που σταμάτησε με την καταστροφή, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Δηλαδή, όταν κάνεις μια πολιτική, πρέπει να την βλέπεις στο σύνολό της. Δεν μπορεί να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου για να μην γίνει το έγκλημα. Δεν νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση κρυφτήκαμε ή συμμαζέψαμε τα πράγματα για να. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά πιστεύουν οι χαλκιδικιώτες. Ότι οι ΜΕΡ ρίξαν τη βόμβα, ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε την καταστροφή. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τέλειωσε την ιστορία αυτή όπως είχε την λαϊκή. Που δεν ολοκλήρωσε όλη την νομοθετική διαδικασία και την δικαστική, αν θέλετε, κύριε Αρβανίτη. Και υπάρχει σήμερα ένα πρόσφορο έδαφος της συνέχισης αυτής της επένδυσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως, αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως, κατανοώ και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες, είμαστε σε μνημόνιο. Όλα τα καταλαβαίνουμε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, εμείς οφείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο οι βουλευτές να ακούν τους πολίτες και να σηκώνουν τα λαϊκά θέματα, όχι να χαϊδεύουν αυτιά, όταν συμφωνούμε με αυτά που πιστεύουν. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λένε οι χαλκιδικιώτες και αυτή τη θέση είχα πάντα, δηλαδή και όταν δημοσιογραφούσα και στην ΕΡΤ και αλλού. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μου κάνει εντύπωση δεν υπήρχε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα έπρεπε λογικά. Ναι, κρατώ και εγώ και αυτό. Και εγώ ξέρω και τους, έχω καλύψει και τους αγώνες στην Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, στις Άπες, όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Αρβανίτη, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ανησυχία ανθρώπων γύρω από αυτό το πολύ σοβαρό περιβαλλοντολογικό ζήτημα. Ναι, ναι. Εγώ είπα απλώς ότι εμένα προσωπικά με εξυπηρετούσε που δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην αρμόδια επιτροπή σήμερα. Προχώρησε καλύτερη διαδικασία για το καλό των πολιτών. Τώρα, πότε αναμένουμε από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους παρατηρητές στο συγκεκριμένο σημείο της Ιερισσού, της Χαλκιδικής, διότι μας παρακολουθούν τηλεθεατές και στην Ιερισσό και έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια την ευαισθησία που έχουμε ως τηλεοπτικό μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως για αυτό το θέμα του χρυσού. Εδώ κύβος ερήφθη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ιερισσιώτες το μάθανε αμέσως, γιατί ήταν οι άνθρωποι εδώ και στέλνανε Twitter και ξέρουν τα χωριά ξέρουν τι έχει συμβεί και έχουν νομίζω μια χαρά μετά από πολύ πίκρα που έχει πέσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που είναι σημαντικό ότι ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί από με καλύτερους όρους πιστεύω αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έχει για μένα ενδιαφέρον, που καταλαβαίνω, είναι ότι μαζί με τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητα, αυτό που μέτρησε τελικά είναι η τεκμηρίωση και και η ενότητα. Αυτό μετρά για τους πολίτες. Και η ενότητα. Ότι ήταν, δηλαδή, είχαμε δύο αναφορές σήμερα και η μία συμπλήρωνε την άλλη, πολιτών εννοώ. Επειδή δεν είχαν έρθει μαζί, θα σας πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως οι καθαρές κουβέντες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και πρέπει να πω ότι και η πρόεδρος
η προεδρεύουσα μάλλον, θα τα δείτε αύριο τα βίντεο, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είπε κάποια στιγμή, εντάξει τώρα, λέει, μην να πούμε τώρα για την ελληνική δικαιοσύνη, για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία δικαστικά στην Ελλάδα που μπορεί να περάσουν και 6.000 μέρες. Μέχρι τότε, γι' αυτό λοιπόν τους λόγους και γι' αυτά που λένε οι εισηγητές, θεωρούμε ότι το θέμα πρέπει να μείνει ανοιχτό και να πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Νίκη. Αυτό ήταν για μας. Λοιπόν. Να το δεις, Νίκη. Το πρώτο βήμα, μάλλον όχι, το πρώτο βήμα είχε γίνει ένα μήνα πριν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Βρυξέλλες, με την παρουσίαση και τη διεθνοποίηση του θέματος. Και σήμερα έχουμε στην αρμόδια επιτροπή την Νίκη. Ναι, ναι, εντάξει, το ξέρω. Αυτό ήταν σε επίπεδο, πώς να σας το πω, ήταν σε επίπεδο ενδιαφέροντος με τα μέσα τους ανθρώπους, να δούμε τις κακέλες, να δούμε τους σοσιαλιστές. Σήμερα έχουμε απόφαση όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Αρβανίτη, το θέμα αυτό. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ περαστικά καταρχάς. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και εκ νέου και πάλι μαζί σας για όποια νεότερα υπάρχουν γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, το περιβαλλοντολογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ από την Καβάλα στις Βρυξέλλες. Αυτά λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, από τις Βρυξέλλες, από τον Έλληνα Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, για νίκη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος κάνει λόγο ο ίδιος για την επένδυση χρυσού στην Ιερισσό και στις σκουριές της Χαλκιδικής. Εμείς τώρα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ένα live news συνέχεια. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Πάμε λίγο να βάλουμε στην κουβέντα μας τον συνάδελφό μου, δημοσιογράφο από το ντοκουμέντο, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Αθήνα. Λοιπόν, είχαμε λίγο πριν τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, αφορά την περιοχή σου, την Ιερισσό της Χαλκιδικής, τις Σκουριές, για μία νίκη σήμερα πια της αρμόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Να σας πω κάτι, η άποψή μου, επειδή χρόνια κυνηγάμε αυτό το θέμα, εντάξει, εγώ όχι μόνο λόγω δημοσιογραφίας και λόγω τοπιότητας, αφού δεν μπορούν οι κυβερνήσεις ή δεν θέλουν να κάνουν κάτι, νομίζω πως το πέρασμα του θέματος αυτού εκτός συνόρων ήταν η μοναδική λύση. Όχι πως έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας το λέω από τώρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση να απαγορεύσει τη μεταλλουργία του χρυσού και των ευγενών μετάλλων με χρήση κυανίου. Ναι, δεν έχει απαγορεύσει την κυάνωση, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι, δεν το έχει απαγορεύσει, όχι. Παρότι έχει έρθει το θέμα πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχει αποφασιστεί. Δεν έχει υπάρξει απόφαση. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση αν θα είναι απαγόρευση ή όχι. Και για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, στην Ελλάδα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει απαγορευτεί. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Σε σχέση με την Ευρώπη. Σε σχέση με την Ευρώπη, παρότι σε κάποιους αυτό ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πραγματικά ενδεικτικό της ύπαρξης, το πόσο συμβάλλουν, το πόσο επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβούλιου. Σε κάθε περίπτωση, για να μην γκρινιάζουμε, νομίζω πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η τελευταία. Δημήτρη μου, ότι θα υπάρξουν παρατηρητές από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν το είχαμε ποτέ. Να έχουμε δηλαδή μέλη επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό δεν το είχαμε. Ναι, όχι, δεν το είχαμε ποτέ. Ποτέ δεν το είχαμε. Μέχρι τώρα είχαμε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαμε αποφάσεις οι οποίες παίρνονταν από το κέντρο λήψης των αποφάσεων από την Αθήνα, χωρίς να έχουν γνώση του αντικειμένου πολλές φορές οι ίδιοι δικαστές που αποφάσιζαν, απλά ακούγανε τις καταθέσεις των δικηγόρων, είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης. Αυτό είχαμε μέχρι τώρα. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι προφανές αυτό που λέγαμε χρόνια τώρα, ότι η αρχική μελέτη που έχει καταθεθεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στις Σκουριές δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η μέθοδος την οποία προτείνουν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Συνεπώς, ο μεγάλος κίνδυνος τώρα είναι η εταιρεία να εξάγει χώμα, να το πω έτσι απλά, στην Κίνα ή στην Αφρική και εκεί να κάνει την επεξεργασία. Στην επεξεργασία του και να παίρνει τα ευγενή μέταλλα. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
για τη Χαλκιδική, για την Βορειοανατολική Χαλκιδική και για όλη τη Χαλκιδική κατά τη γνώμη μου και για τη Θεσσαλονίκη. Διότι όταν και για τη Θράκη αύριο μεθαύριο, ποτέ δεν ξέρεις. Και για τη Θράκη αύριο μεθαύριο, διότι θέλω να θυμίσω σε κάποιους που το ξεχνάνε, αλλά και να γνωστοποιήσω σε κάποιους που δεν το γνωρίζουν, ότι η επένδυση έτσι όπως την έχει υποβάλει τη μελέτη η εταιρεία, προβλέπει σε πλήρη φάση του έργου 30 τόνους φουρνέλα δυναμίτη να σκάνε ημερησίως σε open pit, τις ανοιχτές δηλαδή εξορίξεις, όχι υπόγειες, πάνω στο βουνό, σε ένα πανέμορφο βουνό. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω είναι τα χωριά, τα πανέμορφα χωριά, με τουρισμό και με μεγάλα ξενοδοχεία, πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Και από αυτές τις εξορίξεις θα παίρνουν το χώμα και με φορτηγά βαρέω τύπου θα τα μεταφέρουν εκεί που θα το μεταφέρουν για να πηγαίνει εκεί που θα πηγαίνει. Είναι ένα θέμα πάντως που το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή εμείς, Δημήτρη, προσωπικά εγώ πολλά χρόνια και στην περιοχή των Σκουριών. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ. Έγινε ένα πρώτο βήμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας κρατήσουμε αυτό για να τα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση. Μα ναι, θέλω να πω κάτι για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε και γιατί αγωνίζεται ο κόσμος εκεί που αγωνίζεται και για το λόγο που αγωνίζεται. Είναι, ακούστε τι παράλογο και οξύμορο είναι για αυτό το κράτος και πώς αποφασίζει. Γιατί δεν είναι καμία διαμάχη μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων, μεταξύ κατοίκων και μεταξύ των λογοσπάνων ανθρώπων που θέλουν την ανάπτυξη όπως εμφανίζεται ή θέλουν κάτι. Να εμφανίζεται. Εδώ μιλάμε για τον δεύτερο ή τον τρίτο πιο τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα, διότι έχουμε τη Μύκονο, έχουμε τη Σαντορίνη, έχουμε και τη Χαλκιδική. Ναι. Και σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό, σε αυτόν τον παράδεισο, όπου επί 30 χρόνια οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες επενδύουν στην τουριστική του ανάπτυξη, έρχεται ξαφνικά ένας κύριος και λέει όχι, δεν θα είναι τουριστικό το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής, θα είναι μεταλλουργικό. Δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο αυτά τα πράγματα. Χτυπάνε στην καρδιά της τη μεγάλη βιομηχανία της χώρας, την τουριστική της βιομηχανία. Λοιπόν, και δεν το λέει κανένας. Το κρατούμε, το λέμε εμείς, το έχουμε επισημάνει εκατοντάδες χιλιάδες φορές, δεν θα σταματήσουμε και θα πρέπει να το κάνουμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τι έχει συμβεί και στην περιβόητη διάσκεψη του Βερολίνου και τι γίνεται με την απειλή του τουρκιου-λιβικού μνημονίου. Διότι εδώ τώρα έχουμε εξελίξεις. Φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν αγριεύει ακόμα περισσότερο μετά από αυτήν την διάσκεψη. Ναι, εγώ λέω, παρακολουθώντας πάρα πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα της διάσκεψης και τη φρασιολογία και προσπαθώντας να καταλάβω και να κατανοήσω πίσω από τη φρασιολογία τι ακριβώς συνέβη, θα σας πω ότι συνέβη μια τρύπα στο νερό. Στην κυριολεξία, κατά τη γνώμη. Απλά η συγκεκριμένη διάσκεψη διαφέρει επειδή προηγήθηκε η συνάντηση στη Μόσχα, όπου ήταν μια απόλυτη αποτυχία. Γι' αυτό και οι Γερμανοί διοργανωτές κράτησαν πολύ χαμηλά τον πύχη και γι' αυτό ξέφυγαν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Επί της ουσίας δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι όταν στη Λιβύη αυτή τη στιγμή εμπλέκονται 6-7 κράτη, τα οποία εμπλέκονται άμεσα εννοώ, με αποστολή στρατιωτικού υλικού ή παραστρατιωτικών ομάδων, όταν ο Χάφταρ κατέχει σχεδόν το 70-80% του εδάφους της χώρας αυτής και είναι λίγα τα προάπτια της Τρίπολης. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Το μόνο που βγάζω συμπεράσματα, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά κατώτερη των περιστάσεων. Δεν έχει εξωτερική πολιτική συγκεκριμένη και συγκροτημένη. Μα δεν είχε, θεωρώ, και ποτέ ατζέντα εξωτερικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε ποτέ. Θα είχε τώρα. Και αυτή τη στιγμή κανοναρχείται από τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία είναι τα κράτους. Εξής. Του κάθε κράτους. Να τα πω για να ξέρουμε, να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας. Την αναφέρω πρώτη επειδή είναι ένα από τα πιο κοντινά μαζί με την Ελλάδα κράτη στη Λιβύη. Σίγουρα είναι το κράτος που εμπλέκεται πιο πολύ στην κρίση αυτή. Η Ιταλική ΕΝΗ είναι αυτή που διαχειρίζεται τα πετρέλαια της Λιβύης. Πολύ σημαντικά αποθέματα, τα μεγαλύτερα στην Αφρική και μέσα στα πρώτα πέντε στον κόσμο τα αποθέματα της Λιβύης. Η Ιταλική ΕΝΗ συνεργάζεται από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι κακές γλώσσες άμεσα με τους τουρκόφωνους διχαντιστές. Και το παιχνίδι που παίζει ο κύριος Αλβίνη είναι ένα παιχνίδι φιλικό προς τους Ρώσους. Εξού και οι πληροφορίες για μνημόνιο μεταξύ της Ρωσίας, της Τουρκίας και της Ιταλίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Γάλλοι, οι οποίοι και αυτοί παίζουν ένα κρυφό παιχνίδι υπέρ του Χάφταρ. Από τη μία
Μαζί με όλους τους 28 τα κράτη-μέλη στηρίζουν την κυβέρνηση του Σάρατς, αλλά η Γαλλία συνεχίζει να στέλνει στρατιωτικό υλικό στον στρατάρχη. Η Γαλλία ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλά συμφέροντα τόσο στις χώρες του Μαγκρέπ όσο και στην υποσαχάρη Αφρική. Ήταν η μεγαλύτερη αφρικιοκρατική δύναμη και συνεχίζει να έχει τέτοιες βλέψεις, εξού και η εμπλοκή της. Από την άλλη είναι η Ρωσία η οποία βρήκε πάτημα σε αυτό το America First του Τραμπ, ο οποίος έχει αποχωρήσει επί της ουσίας. Ή τέλος πάντων αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αφού οι Αμερικάνοι πρώτα οι δημοκρατικοί με την πολιτική του Κλίντον μετά του Ομπάμα εμπνεύστηκαν αυτή την περίφημη Αράβικη Άνοιξη που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας μεγάλος αραβικός χειμώνας, αποτελέσματα του οποίου τα βιώνουμε εμείς όλοι σήμερα. Τώρα ήρθε ο Τραμπ με το America First για να αποχωρήσει σιγά σιγά και να αφήσει ένα κενό πίσω του. Σπέβδει να το καταλάβει ο Πούτιν και βεβαίως είδε την ευκαιρία ο Ερντογάν και προσπαθεί και αυτό να πάρει το μερίδιο. Θα τα δούμε όλα αυτά, Δημήτρη, θα έχει ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, για να ολοκληρώσω, υπάρχουν και οι Γερμανοί, οι οποίοι τρέμουν στην κυριολεξία δύο πράγματα. Το ένα είναι το προσφυγικό, διότι η κυρία Μέρκελ ξέρει ότι το πολιτικό της μέλλον και το πολιτικό μέλλον του κόμματός της που περνάει δύσκολες μέρες. Οδεύει προς το τέλος το πολιτικό μέλλον της κυρίας Μέρκελ και του κόμματός της. Αλλά και το συντηρητικό νομίζω της κυρίας Μέρκελ δεν είναι καλύτερο το μέλλον και αυτό έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και εμάς. Και προσπαθεί να διασωθεί για όσο διάστημα της απομένει, Δημήτρη μου, λόγω του μεταναστευτικού του προσφυγικού και κάνει τα γλυκά μάτια και χαϊδεύει τον κύριο Ερντογάν. Τώρα μην κρυβόμαστε. Αλλά μην ξεχνάμε και κάτι, μην ξεχνάμε τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας στην Τουρκία. Βεβαίως. Τα εργοστάσια εκεί των γερμανικών πολυεθνικών. Συνεπώς αυτό είναι το παζλ το οποίο έχουμε. Και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, χωρίς εξωτερική πολιτική συγκρατημένη και συγκεκριμένη και σε βάθος 20ετίας και χωρίς να είναι και συμφωνημένη στο εσωτερικό όπως πρέπει να είναι η εξωτερική πολιτική κάθε σοβαρού κράτους, κάνει κάποιες συμμαχίες, έχω να πω προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι το μικρότερο δυνατό που μπορεί να κάνει, τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Αίγυπτο. Θα τα δούμε. Λοιπόν. Αλλά εδώ είναι πολλά τα ερωτήματα και παραμένει ένα πολύ βασικό το οποίο εγώ ακόμα δεν έχω απάντηση. Η επόμενη μέρα στη Λιβύη, αν θα περιλαμβάνει αυτό το παράνομο και κατάπτυστο MOU, το Memorandum of Understanding, μεταξύ Τρίπολης και Άγκυρας. Ναι, για να δούμε το MOU, θα έχει σημασία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιοι θα εκπάρουν το πάνω χέρι στη Λιβύη. Εγώ προσωπικά έλεγα ότι δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη σε έναν αφιλεγόμενο στρατιώτη όπως είναι ο Χάφταρ, ο οποίος ήταν στο πλάι, να σας θυμίσω, του Καντάφη για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή έπεσε στη δυσμένεια του Καντάφη λόγω της ήττας από το Τσάντ και σηκώθηκε, έφυγε στην Αμερική, συνεργάστηκε με τη ΣΥΑ και επανήρθε τώρα εσχάτως για να καταλάβει την εξουσία στη Λιβύη. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι ο κύριος Σάραντζ, αν θα είναι ο κύριος Χάφταρ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην ισχύει, να μην να καταργηθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Θα το δούμε, Δημήτρη μου. Αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη περί αυτού. Θα δούμε. Να περιμένουμε, να το παρακολουθούμε λίγο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ από την Καβάλα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο συναδελφός μου, Δημήτρης Χατζηνικόλας. Πάμε τώρα εμείς σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ένα live news συνέχεια. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Έχουμε και αρκετές, θα έλεγα εγώ, θετικές ειδήσεις και θετικές εξελίξεις που αφορούν βεβαίως και την δική μας περιφέρεια. Πάμε λίγο να βάλουμε στην κουβέντα μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού της Δράμας, τον κύριο Κώστα Μπλούχο, διότι έχουμε εξελίξει εκεί και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, κύριε Μπλούχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα ότι έχουμε αναγγελία για προσλήψεις προσωπικού στο ΠροΚΕΚΑ της Δράμας. Τι συμβαίνει? Ναι, προέβη σήμερα σε μία ανακοίνωση, αναγγελία, εν πάση περιπτώσει, επικείμενης προκήρυξης. Αυτό αφορά πρόσληψη, επίκειται μάλλον προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες του προαναχωρησιακού κέντρου που ήδη υφίσταται, όπως γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια στο παρανέστη Δράμας.
Αυτό στο πλαίσιο ουσιαστικής συνεργασίας που έχουμε και ανοιχτούς διάβλους με το Υπουργείο Προστασίας και τον Υπουργό, τον κύριο Μητσοκοίδη, ο οποίος θέλω να πιστεύω και νομίζω το πιστεύει και η ελληνική κοινή γνώμη, ότι την προτεραιότητα της εσωτερικής ασφάλειας αλλά και εν συνόλο στο χειρισμό του μεταναστευτικού προβλήματος που είναι σε έξαρση όπως αντιλαμβάνεστε. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγε κανείς. Μπράβο, κάνει ό,τι είναι δυνατόν και αρχίζει να φαίνεται αυτό που όλοι και κυρίως οι αντιπολιτεύσεις προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, με κάθε τρόπο να αντιπολιτευτούν, είναι ότι αρχίζει να φαίνεται το αποτύπωμα των προηγούμενων αποφάσεων και νομοθετημάτων που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Και αυτό είναι με τις προσλήψεις που θα ανακοινώνονται σιγά σιγά και δεν θα είναι η μόνη. Για πόσα άτομα μιλούμε για το ΠΡΟΚΕΚΑ? Για το δικό μας το ΠΡΟΚΕΚΑ μιλούμε για 100 προσλήψεις προσωπικού. Μιλάμε για ενίσχυση του προαναχωρησιακού κέντρου. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια δομή η οποία εντός εισαγωγικών θα μπορούσε στο πλαίσιο των αυξημένων ροών να ενισχυθεί όσον αφορά την φύλαξη, γιατί μπορεί να αυξηθεί και ο όγκος και ο αριθμός των ανθρώπων που είναι μέσα στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Που θα είναι μέσα στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι... Γι' αυτό το λόγο είναι και προαναχωρησιακό, κύριε Μπλούχο, διότι έτσι, από μπράβο, αυτό έτσι, το μπράβο. Κέντρο γίνονται οι επαναπροωθήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αποφασίζουν οι επιτροπές και η δικαιοσύνη. Θέλω να σταθώ σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι έχει ανακτήσει η κυβέρνηση και με τη βοήθεια την ταπεινή, εν πάση περιπτώσει, των κυβερνητικών βουλευτών και όλων όσων υπολείπων, εν πάση περιπτώσει, βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, να ανακτήσουμε ένα συγκεκριμένο βηματισμό. Ποιος ήταν αυτός ο βηματισμός, ποια ήταν η αποτύπωση της πραγματικότητας? Εμείς είχαμε ένα προαναχωρησιακό κέντρο χωρίς να υπάρχει αυτοτελές τμήμα ασύλου, για παράδειγμα. Δηλαδή, ένα πολυδύναμο εντός εισαγωγικών, όταν έχει 400-500 άτομα μέσα μετανάστες, αντιλαμβάνεστε, το να μην έχεις επάρκεια σε προσωπικό ασύλου, το τι θα μπορούσε να συμβεί. Οπότε, ο βηματισμός ήταν να γίνουν, να προκυριστούν θέσεις και να γίνει αυτοτελές τμήμα ασύλου στο συγκεκριμένο προαναχωρησιακό κέντρο. Ήδη αυτό ενδυναμώνεται με 5 άτομα, το τμήμα ασύλου του συγκεκριμένου ΠΡΟΚΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό ήταν η ενδυνάμωση και η φύλαξη της φύλαξης με αυτά τα 100 άτομα, τα οποία το πολύ σημαντικό εδώ για τις τοπικές μας κοινωνίες είναι ότι θα μοριοδοτούνται πολύ περισσότερη εντοπιότητα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι. Και σε μια περιοχή όπως είναι η περιοχή της δικιάς μας, η γραμμινή κοινωνία, που στενάζει με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζετε αυτό. Βεβαίως, πολύ καλά. Λοιπόν, να οπότε κρατήσουμε... Οπότε αρχίζει να φαίνεται, θέλω να πω, ότι ναι, τα πράγματα δεν γίνονται ούτε με ένα ραβδάκι, ούτε μπορεί να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα διαφωνήσω. Αρχίζει αυτός ο βηματισμός που έχει ανακτηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα να έχει ένα αποτύπωμα. Ναι. Και το αποτύπωμα αρχίζει και φαίνεται. Και τους επόμενους μήνες, με πολύ περισσότερη εντατικοποίηση, θα φανεί. Κρατώ, κύριε Μπλούχο, αυτή την αναγγελία πρόσληψης προσωπικού στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε και πιο αναλυτικά και αφού δούμε και όλες τις διαδικασίες από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτήν την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από το Παρανέστη για την αναγγελία πρόσληψης 100 ατόμων προκειμένου να ενισχύσουν το προαναχωρησιακό κέντρο του Παρανεστίου, από τον κύριο Μπλούχο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού της Δράμας. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας σε πολύ ελάχιστα λεπτά από τώρα. Ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.